σαν τα μηνύματα που βροχή ήρθαν χθες μετά τις καταιγιστικές επικοινωνιακά καταστάσεις. Διότι για άλλη μια φορά, παιδιά, η επικοινωνία επισκίασε το αντικείμενο που υποτίθεται ότι επιδίωκε να προβάλλει. Δηλαδή το μέσο επικράτησε τις πληροφορίες και αφού την αλλίωσε με έναν τρόπο, στο τέλος την επισκίασε. Γιατί όπως πάντα ο επικοινωνιακός χαρακτήρας στη διαχείριση της πανδημίας αποδεικνύει ότι ο πραγματικός στόχος δεν είναι η ενημέρωση και η αντιμετώπιση της, ούτε καν η ίδια η πανδημία και οι συνέπειές της, αλλά η ίδια η επικοινωνία που αποβλέπει στην προβολή ενός έργου που δεν το λες πλήρες, που χάρη σε αυτήν μεταλλάσσεται και μεταμορφώνεται σε αποτελεσματικό χωρίς αποτέλεσμα, σε προστατευτικό χωρίς ουσιαστικά και εφαρμόσιμα μέτρα δημόσιας υγείας, σε προληπτικό χωρίς προβλεψιμότητα και προνοητικότητα, με άλλα λόγια κατά το πρότυπο ενός μηχανισμού που καταλήγει να προβάλλει τη διαφήμιση αντί για το προϊόν, που είναι μάλλον αμφισβητήσιμης ποιότητας και που η χρήση του προκαλεί και κινδύνους. Άντε μετά να ψάχνεις την αλήθεια. Διότι όταν ο υπεύθυνος, οι επιστημοναράδες, οι οποίοι έχουν γίνει κάναλο γιατροί, εγώ έτσι θέλω να το πω, εντάξει, ιδίως οι μοντελοπνίκτες, αντιλαμβάνονται τη σημερινή υγειονομική κατάσταση σαν μια φάση της εμβολιαστικής εκστρατείας και όχι σαν μια φάση πανδημίας και με δέλτα, δηλαδή ο εμβολιασμός αναδεικνύεται σε υπέρτατο αν όχι μοναδικό μέσο αντιμετώπισης της και όλα τα άλλα πάνε κολοσφούγγι, τότε η πορεία της πανδημίας περνάει σε δεύτερη μοίρα. Ο στόχος αμέσως γίνεται κυρίαρχος στη θέση του επιδιωκόμενου. Τι λέγαμε από την πρώτη στιγμή? Ότι το εμβόλιο είναι ένα από τα πολύτιμα όπλα που μας διαθέτει η επιστήμη, αλλά προσοχή, δεν είναι η πανάκια, δεν είναι το απόλυτο, είναι ένα από τα όπλα. Με λίγα λόγια, καμία πανδημία και ειδικά αυτή που περνάμε σήμερα δεν αντιμετωπίζεται με ένα και μόνο όπλο. Τα ξεχάσαν οι ίδιοι που σήμερα έτσι το εμφανίζουν. Αυτά λέγαν στην αρχή. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα στην επιστημονική φαρέτρα και στη δημόσια υγεία. Χρειάζεται δηλαδή συνδυασμός όπλων, μέσων και μεθόδων. Έγινε στην Ελλάδα? Όχι. Θα μου πείτε δεν έγινε κι αλλού. Δεκτό. Άρα έχουμε πέσει με τα μούτρα στην πανάκια, η οποία παρά το αναμφίβολο ευεργετικό αποτέλεσμα έχουν σχετική αποτελεσματικότητα, δεδομένου ότι τα υψηλά ποσοστά αποτελεσματικότητας δεν αναφέρονται στο σύνολο των ιδιωτήτων που χαρακτηρίζουν γενικά όπως ξέρουμε κλασικά τα εμβόλια, αλλά αναφέρονται χαρακτηριστικά στη δυνατότητα να αποτρέπουν την εκδήλωση των βαριών μορφών της νόσου και ως εκ τούτου και ενδεχόμενο θάνατο. Είναι να το υποτιμάς αυτό το γεγονός? Ασφαλώς όχι, και γι' αυτό το λόγο αυτοί που το έχουν ανάγκη και είναι κατηγορίες ηλικιωμένων και ευπαθών με συγκεκριμένα υποκείμενα πρέπει να είναι πρώτης γραμμής απαραίτητη κατάσταση ο εμβολιασμός. Από την άλλη, να μην υποτιμάμε ότι τα εμβόλια δεν αποκλείουν την νόσηση, δεν εμποδίζουν τη μετάδοση και έχουν εγκριθεί κάτω από ειδικές προϋποθέσεις λόγω ειδικών και έκτακτων αναγκών, με ό,τι αυτό σημαίνει. Τι σημαίνει? Πρώτον, ο σχεδιασμός των μελετών, λέω ότι λένε οι ίδιοι επιστήμονες, δεν ήταν πλήρης ως προς το να αποδείξουν τις γενικές τους κλασικές νόσηση και μετάδοση, διάρκεια νοσίας κλπ. Επομένως, δεν μπορεί κανείς να περιμένει απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα από τις μέχρι τώρα μελέτες. Αυτές δηλαδή στις οποίες βασίστηκε η προσωρινή, επίγουσα και έκτακτη αδειοδότησή τους. Εξού και τώρα έχουν καταθέσει εδώ και ένα μήνα αιτήματα μόνιμης αδειοδότησης που είναι προς εξέταση με ρυθμό που θέλει 3 με 4 μήνες στην καλύτερη των περιπτώσεων. Δεύτερον, τα ποσοστά των αποτελεσμάτων των μελετών που κυκλοφορούν βασίζονται σε εργαστηριακές αναλύσεις in vitro και μόλις τώρα με τα εμβολιαστικά προγράμματα σε κάθε χώρα γίνονται στην πράξη μελέτες φάση 3 που απαιτούνται για την έγκριση και την αδειοδότησή τους. Τρίτον, ο χρόνος τον οποίο έγιναν οι βασικές μελέτες ήταν εξαιρετικά σύντομος, δηλαδή 3 μήνες αν υπολογίσει κανείς το κλινικό έργο και λίγο περισσότερο αν συνυπολογίσουμε τη μελέτη και τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Άρα, δεν έχουν ελεγχθεί έχουν ελεγχθεί μόνο οι άμεσες κλασικές ανεπιθύμητες των εμβολίων και όχι οι απότερες και οι τυχόν μη αναμενόμενες, όπως η περίφημη ΒΙΤ με την Άστρα, και μάλιστα ειδικά σε εμβόλια τα οποία βασίζονται σε μηχανισμούς που εφαρμόζονται για πρώτη φορά. Οι επιστήμονες τα λένε αυτά.
Κατά συνέπεια, δεν ήταν δυνατόν να έχουν προγραμματιστεί κατάλληλα για να αντιμετωπίζουν τις μεταλλάξεις, δεδομένου ότι οι μεταλλάξεις δεν θα μπορούσαν να είναι εκ των προτέρων γνωστές. Επομένως, τα στοιχεία που δίνονται σήμερα ως προς την αποτελεσματικότητά τους βασίζονται κυρίως σε εργαστηριακές αναλύσεις in vitro και σε περιορισμένης έκτασης μελέτες στο γενικό πληθυσμό που κάνει κάθε χώρα από μόνη της, βλέπε Ισραήλ, σήμερα δίνει άλλα νούμερα αποτελεσματικότητας, το 63, για δικό της λογαριασμό και σε όσες μεταναλύσεις που συνδυάζουν περισσότερες από μία μελέτες και είναι δυνατόν να γίνουν στο σύντομο χρονικό διάστημα που έχουμε διανύσει από την εμφάνιση των μεταλλάξεων και εντεύθεν. Στην Ελλάδα, μη ρωτάτε, μελέτη δεν γίνεται, απλώς βασιζόμαστε στις μελέτες άλλων χωρών. Τα ποσοστά λοιπόν αυτά που βλέπουμε σήμερα είναι αναμενόμενο να αλλάξουν στην πορεία ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα βλέπουμε σε όλο και μεγαλύτερες πληθυσμιακές ομάδες. Η ανοσία που εξασφαλίζεται όχι μόνο δεν είναι διαβίου, όπως σε όλα τα άλλα, αλλά είναι μέχρι στιγμής εξαιρετικά περιορισμένη. Όσο περνούν οι μήνες, θα μαθαίνουμε την ακριβή διάρκεια της ανοσίας που εξασφαλίζουν. Έκτον, τα μεγάλα χρονικά παράθυρα που υπάρχουν. Α, μεταξύ της πρώτης και δεύτερης δόσης και του σημείου που κάποιος αποκτά τελικά την ανοσία. Β, μεταξύ των πληθυσμιακών ομάδων που εμβολιάζονται σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Γ, μεταξύ του χρόνου που διαρκεί η ανοσία σε αυτές τις διαφορετικές ομάδες. Δ, μεταξύ των σε διαφορετικό χρόνο εξελισσόμενων εμβολιαστικών προγραμμάτων στις χώρες. Δεν είναι κοινά. Και εκτός από αυτά και συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι το εμβόλιο μέχρι την τελική, και δεν λέμε πλήρη γιατί αυτή δεν υφίσταται ανοσία, ασκεί πίεση στον ιό, δημιουργούν τις προϋποθέσεις εκείνες που εξασφαλίζουν στον ιό τη δυνατότητα των μεταλλάξεων προς το καλύτερο για εκείνον και φυσικά το προς το χειρότερο για μας. Το τείχος λοιπόν ανοσίας δεν χτίζεται με ποσοστά επί χάρτου. Η καθημερινή πρακτική αποδεικνύει ότι τελικά είναι πολύ δύσκολο να χτιστεί και ότι όσο θα υπάρχουν μεταλλάξεις, η προοπτική του τείχους θα απομακρύνεται όλο και περισσότερο. Άρα, ας αντιληφθούμε ότι τα εμβόλια είναι από τα πιο χρήσιμα όπλα και είναι αναγκαίο για εκείνους που είναι αναγκαίο, ηλικιωμένους, ευπαθείς, με υποκείμενα νοσήματα, αλλά δεν είναι πανάκια. Αν τώρα πίσω από αυτό κάποιοι θέλουν να κρύψουν. Εδώ, στην Αγγλία, στη Γερμανία, λέω εγώ τώρα. Την ελληματική τους πολιτική, άλλο θέμα. Είναι λοιπόν σημαντικό όπλο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα, γιατί αλλιώς μπορεί να μην έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Όλη αυτή η κουβέντα που μόνο στην Ελλάδα γίνεται και μοιράζονται, όπως Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και μοντέλο Α, μοντέλο Β, στατιστική Α, στατιστική Β, έχω εγώ μία στατιστική 95% αποτελεσματικότητα, βγαίνει ο άλλος που έχει και το αφήγημα της συνωμοσίας και σου λέει 50. Και άντε τώρα να τσακώνετε το 90 με το 50. Όλα αυτά δείχνουν ότι τα περί υποχρεωτικότητας και περί ανευθυνότητας ανεμβολίαστων δεν μπορούν να έχουν θέση σε μία σοβαρή και υπεύθυνη δημόσια συζήτηση. Διότι εδώ δίνουμε ποσοστά εμβολιασμένων με πρώτη δόση και ποσοστά προγραμματισμένο ραντεβού. Το ραντεβού με τον ιό δεν είναι προγραμματισμένο. Και επίσης δεν βλέπω εγώ μέτρα για να το αποτρέψουμε το κύμα με τέστινγκ, απομόνωση κρουσμάτων, ιχνηλάτιση, απομόνωση επαφών των προηγούμενων και των μετέπειτα, σπάσιμο των αλυσίδων μετάδοσης, επιδημιολογική και κυρίως τώρα πλέον με τις μεταλλάξεις, γονιδιωματική επιτήρηση. Ειδικά από τότε που ανακάλυψαν τον τρόπο με τον οποίο θα απαλλαγούν κάποια από τις ευθύνες τους με τα οικιακά αυτοδιαγνωστικά, έπαψαν γενικώς να ασχολούνται. Βέβαια, στα μίμια βλέπουμε ο Ρε στον Εωδή που αναζητάει άκουσον-άκουσον ο ημωριακό ράπιτο κόσμος. Αυτό λέει και το μέτρο. Να μην πω για αρχαιοθετημένες εικόνες. Η τάση διεθνώς πλέον, το ακούσαμε χθες από έγκριτο επιστήμονα, είναι η εγκατάλειψη και των rapid επειδή δεν εξασφαλίζουν αξιόπιστα αποτελέσματα. Απλά ψάχνουν για να βρουν τον τρόπο να επαναφέρουν τη βασική στρατηγική επιλογή των μοριακών ξανά πάλι στους μαζικούς ελέγχους. Την ίδια ώρα εμείς είμαστε με καναλίατρους και γενικά υπεύθυνους οι οποίοι μας λένε τη μία ότι είναι το υπερόπλο το οικιακό, την άλλη ότι είναι υπερόπλο η μάσκα, την παράλληλη ότι έχουν το υγειικό φορτίο και γενικώς δημοσκοπούν την πανδημία. Φουντώνει όμως η Δέλτα. Και αντί να αλλάξει άμεσα η τακτική και να αναγνωρίσουν έστω και σιωπηρά κάποιοι το λάθος τους, κομπάζουν ότι δήθεν έχουν υψηλό ποσοστό ανίχνευσης. Όταν το προβλεπόμενο από τις ίδιες προδιαγραφές τους ποσοστό δεν ξεπερνά το 0,2%.
Τα ποσοστά είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι ειδικά για τη Δέλτα δεν αρκεί η πρώτη δόση για να αποκτήσει κάποιος ανοσία. Απέναντίας, ο κίνδυνος από τη χαλάρωση και την ψευδαίσθηση της δίθεν επιτυχίας που σκόπιμα καλλιεργείται, όπως ήδη αποδείχθηκε με την πρόσφατη επανεκτείναξη των κρουσμάτων, εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους. Να σας θυμίσω ότι τον Ιούνιο το είχαμε υποτίθεται εξαφανίσει. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα ποσοστά επιτυχίας των εμβολιαστικών προγραμμάτων στατιστικά που είναι επεξεργασμένα. Και σας θυμίζω το τρίπτυχο που κάποιοι ξέχασαν, αποστάσεις, μάσκες, ατομική υγιεινή, σαν το μοναδικό μέσο ατομικής προστασίας, για να έχουμε το άλοθη ότι εμείς πάντα τα λέγαμε και προειδοποιούσαμε για τους κινδύνους. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη μόνο από ατομική προστασία, έχει ανάγκη κυρίως από συλλογική με ευθύνη της πολιτείας. Και επειδή σε αυτό το κλίμα ατομικής ευθύνης εγώ θα τα ρίχνω στην Κατερίνα, η Κατερίνα σε μένα, να μην ξεχνάμε ότι όλοι μπορεί να τον μεταδώσουν και όλοι μπορεί να μην αποφύγουν την νόσο. Απλά οι εμβολιασμένοι συγκεκριμένων κατηγοριών δεν θα νοσήσουν βαριά και θα αποφύγουν το θάνατο. Αυτό είναι χρήσιμο. Γιατί από την άλλη υπάρχει πιθανότητα, ιδίως στην νεολαία, να τους μετατρέπει σε εμβολιασμένους ασυμπτωματικούς που θα εξαιρούνται από κάθε έλεγχο. Επίσης θέλουμε στοιχεία για το τι γίνεται ακριβώς με όσους νοσούν και βρίσκονται στη ΜΕΘ. Ακούω γενικώς ότι είναι το 99% ανεμβολίαστοι. Ακόμη και έτσι να είναι, μπορεί κάποιος να μου αποδείξει αν και κατά πόσον αυτοί που είναι μέσα στις ΜΕΘ είχαν τη δυνατότητα οι ανεμβολίαστοι να εμβολιαστούν και δεν το έκαναν? Για σκεφτείτε το λίγο. Έχεις 13.500 νεκρούς. Δεν τους προσβάλλεις? Είσαι σίγουρος ότι και 13.500 νεκροί είχαν τη δυνατότητα να κάνουν εμβόλιο και δεν το έκαναν? Έχετε κάποιο στοιχείο να μας το δείξετε? Γιατί αν δεν έχετε, μην τα λέτε έτσι. Τέλος, θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι προσπαθώντας τις τελευταίες ημέρες να δημιουργήσουν ένα αίσθημα τρόμου αποδίδοντας τη Δέλτα υπερφυσικές ή εξαιρετικές νέες ιδιότητες, ότι εντάξει παιδιά, αντιλαμβανόμαστε, ο λόγος που γίνεται είναι για να κρυφθούν ευθύνες, γιατί η σημερινή έξαρση τίνει να πάρει τη θέση μιας χρονικά περιορισμένης και προσωρινής αποκλιμάκωσης που δεν την εκμεταλλευτήκατε για να προστατεύσετε τον κόσμο, αλλά παρασυρθήκατε στον εφησυχασμό και την επανάπαυση και ειδού τα αποτελέσματα. Λοιπόν, να το ξαναπώ. Είναι ταχύτατα μεταδιδόμενη, αυξάνει τη δεξαμενή, άρα στοχευμένα οι εμβολιασμοί σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, ηλικιωμένοι και ευπαθείς κατηγορίες.